Για πάμε να καθαρίσουμε το φίλτρο λαδιού τύπου σχάρας που λέμε σαν μεταλλική ήττα στο Malaguti Spectre 125 GP. Ω, τι είναι αυτό ρε φίλε, πολύ βρώμα ρε μγαμό τα βάσανα. Phantom Duck, το παπί φάντασμα. Βρίσκομαι στον υπολογιστή μου και έχω ανοίξει το αρχείο PDF όπου μου έδωσε η αντιπροσωπεία του Malaguti στην Πάτρα που πήρα τη μοτοσυκλέτα και έχω φτάσει στη σελίδα που λέει κάθε πότε πρέπει να κάνουμε service και εδώ πέρα λέει ακριβώς για το λάδι της μηχανής, για το lubricating oil, ότι θα πρέπει να το αλλάξουμε κάθε 1000 χιλιόμετρα, στην αρχή δηλαδή, και μετά κάθε 2000 χιλιόμετρα. Ενώ άνοιξα και το άλλο το PDF που μου έδωσε μαζί η αντιπροσωπεία, όπου είναι στην ελληνική γλώσσα και είναι μόνο το βιβλίο της εγγύησης και του service, δηλαδή να μου βάζει μέσα κάθε φορά την ημερομηνία πότε μου κάνει service. Και έχει και ένα πίνακα μόνο στην ελληνική γλώσσα, από εκεί λέει ότι το λάδι του κινητήρα θα πρέπει να το αλλάζουμε, αν δεις εδώ, αλλαγή λαδιού κάθε 6.000 χιλιόμετρα. Οπότε 6.000 χιλιόμετρα από εδώ, 2.000 χιλιόμετρα στο βιβλίο το άλλο που είναι στην αγγλική γλώσσα και είναι για το Russi Flash μάλλον εκείνο, και έτσι μπορούμε να πούμε μία μέση κατάσταση είναι τα 3.000 χιλιόμετρα να αλλάζουμε τα λάδια, πιστεύω εγώ. Και σε αυτό επίσης το βιβλίο με την ελληνική γλώσσα που είπαμε είναι μόνο η εγγύηση και για να σου περνάνε τις ημερομηνίες του σέρβις, λέει ότι το φίλτρο λαδιού, αυτό που είναι μέσα δηλαδή μεταλλική σίτα, πρέπει να αλλάζεται αυτό, αν βλέπεις εδώ, κάθε 12.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή κάθε ας πούμε 4 αλλαγές λαδιού, 3.000 και 3.000 και 3.000 και 3.000, δηλαδή κάθε 4 φορές αλλαγή λαδιού, τότε μόνο μία φορά να ανοίγουμε το καπάκι του κινητήρα, όπου είναι χρονοβόρο και διαδικασία, και να καθαρίζουμε μέσα το φίλτρο λαδιού, όπου είναι μία μεταλλική σχάρα. Εδώ μπροστά σου έχεις το κινητήρα ενός Honda CBF 125 2010 μοντέλο, που όπως σου έχω πει στο προηγούμενο βίντεο, είναι ο ολοίδιος κινητήρας με το Malaguti Spectre 125 GP. Πάμε λοιπόν πρώτα να αδειάσουμε το λάδι και μετά να ανοίξουμε το δεξιό καπάκι του κινητήρα που έχει μέσα το φίλτρο λαδιού. Αφού βγάλουμε όλες τις βίδες και χτυπήσουμε το καπάκι γύρω-γύρω με ένα μαλακό σφυρί, βγάζουμε τελικά το καπάκι και φαίνεται μέσα η ολόιδια μηχανή του Malaguti Spectre 125 GP. Και στο κάτω μέρος του κινητήρα βρίσκουμε τη θέση εκεί όπου βρίσκεται το φίλτρο λαδιού. Και τότε τραβάμε έξω με μία πένσα το φίλτρο λαδιού, όπου είναι μία μεταλλική σχάρα, μία μεταλλική σίτα που λέμε. Και ωραία μανούλα μου, πόσο βρώμικο είναι. Γι' αυτό πρέπει να καθαρίζουμε το φίλτρο κάθε τέταρτη αλλαγή του λαδιού, που είναι κάθε 12.000 χιλιόμετρα, αφού τα λάδια τα αλλάζουμε κάθε 3.000 χιλιόμετρα. Καθαρίζεις επίσης και τη φωλιά εκεί, το χώρο μέσα που μπαίνει το φίλτρο, πριν ξαναβάλεις το φίλτρο μέσα. Και αφού το καθαρίζεις το φίλτρο πολύ καλά και από τις δύο τυπεριές, παρατηρήσω ότι το φίλτρο είναι κονικό, δηλαδή έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, από την αριστερή του τη μεριά είναι πιο στενό, ενώ από τη δεξιά είναι πιο πλατή, είναι κονικό δηλαδή, και έτσι η μύτη, το στενό μέρος πρέπει να μπει μέσα σαν σφίνα, όπως είναι κονικό, δηλαδή μπαίνει μέσα και το βάζει στη θέση του. Και μετά κλείνει το καπάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είδες το σημερινό βίντεο, κάνε ένα μεγάλο like, γράψε το δικό σου σχόλιο για το φίλτρο λαδιού, κάνε εγγραφή και σε περιμένω στο επόμενο βίντεο.